Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα δείξουμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα αμπέρ στο μοτέρ του αυτοκίνητου μας και γενικά πώς μπορούμε να αμπερομετρήσουμε ένα καταναλωτή. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα αμπέρ που τραβάει το τορνάκι μας. Για να δούμε λοιπόν σε αυτό το σκίτσο πώς μετράμε τα αμπέρ. Έχουμε λοιπόν την μπαταρία ή το τροφοδοτικό και το μοτέρ μας ή γενικά τον καταναλωτή που θέλουμε να μετρήσουμε. Όπως είπαμε, η σύνδεση του πολύμετρου γίνεται εν σειρά. Δηλαδή, το μαύρο καλώδιο από την πηγή μας, από την μπαταρία, από το τροφοδοτικό πηγαίνει στο μαύρο του μοτέρ, το κόκκινο της πηγής μας πηγαίνει στο κόκκινο του πολύμετρου και το μαύρο πηγαίνει στο κόκκινο του μοτέρ. Γενικά του καταναλωτή. Αυτή η σύνδεση λέγεται εν σειρά. Αφού είδαμε στο σκίτσο στη φωτογραφία πώς γίνεται η σύνδεση και μετράμε, ας το δούμε και στην πραγματικότητα. Παίρνουμε λοιπόν το πολυμετρό μας, βγάζουμε το κόκκινο καλώδιο από τη θέση volt ohm που είναι, και το βάζουμε στη θέση Ampere. Το μαύρο καλώδιο παραμένει στη θέση Com. Ανάβουμε λοιπόν το τροφοδοτικό μας, η μέτρηση θα γίνει στα 12 volt όπως είναι και πάνω στην πίστα μας. Έχουμε λοιπόν τη ραουλιέρα μας. Θα συνδέσουμε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη θέση της ραουλιέρας. Το μαύρο καλώδιο στη μαύρη θέση της ραουλιέρας. Και στην άλλη πλευρά, στη μαύρη θέση του τροφοδοτικού μας. Πάμε τώρα το τροφοδοτικό μας, στο πολύμετρό μας και θα συνδέσουμε το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη μπόρνα του τροφοδοτικού μας και το μαύρο στην κόκκινη της ραουλιέρας μας. Εντάξει, λοιπόν, στα 12 volt ανοίγουμε. Εννοείται ότι επιλέγουμε και τη θέση Amber, έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε το πολυμετρό μας και βάζουμε το αυτοκίνητό μας στη ραουλιέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το αυτοκίνητό μας τραβάει 0,32 Amber. Να το ξαναμετρήσουμε. 0,32 Αμπέρ. Ας μετρήσουμε τώρα ένα άλλο αυτοκίνητο με δύο μοτέρ, πιο ισχυρό. Βλέπουμε ότι τράβηξε στην αρχή 3,5 αμπέρ. Το ξαναμετράμε. Έτσι. Τραβάει λοιπόν. Είναι σταθερά το 1 αμπέρ και στην εκκίνησή του τράβηξε 3,5 αμπέρ. Ας μετρήσουμε τώρα, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μετρήσουμε πόσα αμπέρ τραβάει το τορνάκι μας. Βγάζουμε λοιπόν τη ραουλιέρα και πάμε πάλι. Το μαύρο μπαίνει στο μαύρο. Το μαύρο του πολύμετρου μπαίνει το κόκκινο του τόρνου. Για να δούμε λοιπόν, πάντα στα 12 volt, βλέπουμε ότι στο ξεκίνημα τράβηξε 4 αμπέρ και σταθερά στα 2,5 αμπέρ. Κλείνουμε λοιπόν, το ξαναδοκιμάσουμε. Στην αρχή του στο πικ τραβάει 4 αμπέρ και σταθερά 2,4. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν
μπορούμε να μετρήσουμε τα μπερ που τραβάει γενικά ένας καταναλωτής. Σας ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι, τα ξαναλέμε.